consejero estratégico, σίγουρο. Αρχικά ήθελα να μιλήσω εδώ μόνο και μόνο για προτεραιότητες της Κρήτης. Και όσοι με ξέρουν και οι κριτικοί, παρόλο που δεν είμαι κριτικός, ξέρουν από ποια πλευρά είμαι. Όταν ακούω για ένα μεγάλο έργο ότι μπορεί να έχει δυσκολίες σε τοπικό επίπεδο γιατί υπάρχει διαφορά κόστους, μου φαίνεται γελίο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Όταν είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό και μετά να ρωτιόμαστε αν μπορούμε να πάμε 6 χιλιόμετρα πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, να το βάλουμε από κάτω, να το βάλουμε από πάνω. Ωραία. Άρα, νομίζω ότι η τοπική κοινωνία εκφράζει σχετικά ξεκάθαρα. Μένω και στη Γαλλία, μπορώ να σας πω ότι οτιδήποτε είναι από πάνω, συνεχώς το βάζουμε από κάτω τότε. Και ένα μεγάλο όραμα της Γαλλίας είναι να πηγαίνεις σε εξωτικά και να μην βλέπεις καλό είναι παντού. Δεν γίνεται τώρα που θα κάνουμε αυτό το πράγμα που θα τα βάλουμε εμείς. Άρα όταν βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε 1520 χιλιόμετρα καλώδιο, υποθαλάσσιο, με ρομποτική που κατεβάζει ρομπότ και το βάζει ένα μέτρο κάτω από το πυθμένα της θάλασσας για τόσο απόσταση και έχουμε πρόβλημα για 6 χιλιόμετρα και βέβαια θα είναι από κάτω. Άρα για να κερδίσετε χρόνο και στις περιβαλλοντικές μελέτες αφήστε το ένα αέριο, γιατί εγώ επειδή ξέρω αρκετούς κριτικούς θα πρέπει πάνω στις κολόνες να κάνετε κάτι, γιατί εδώ με τις κάμερες έχουμε θέματα. Όχι με 70 μέτρα 16 φορές, όχι, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες να φτιάξουμε δρόμους και να έχουμε και υποσυστήματα, αλλά ούτως ή άλλως η κριτική είναι πολύ ευαίσθητη στο να φτιάχνουμε δρόμους. Άρα, άμα μπορούμε να φτιάξουμε έναν δρόμο και να είναι σωστό, θα είναι ακόμα καλύτερο από το να το βάλουμε ένα έργο. Το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί άκουσα και διάφορα πράγματα που είναι πιο πολύ του τομέα μου, από τη στιγμή που κάνουμε ένα έργο που είναι διασυνοριακό, γιατί μάλλον μερικοί δεν το κατάλαβαν, όταν είναι μόνο Αττική και Κρήτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τίποτα. Πρέπει να είναι διασυνοριακό. Από τη στιγμή που δεν είναι διασυνοριακό, το ξεχνάμε, που σημαίνει δεν είμαστε ούτε PCI ούτε τίποτα. Άρα μην τρελαθούμε, αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Το άλλο στρατηγικό άξονα. Γιατί άκουσα τον κύριο που λέει πιο πολύ για πετρέλαιο. Μάλλον δεν είναι τη ειδικότητά του, εδώ θα έχουμε φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο θα είναι στο ΙΟΝ. Άρα για το φυσικό αέριο που θα έχουμε εδώ, θα έχουμε φυσικό αέριο για τουλάχιστον 450 χρόνια κατανάλωση. Η Κύπρος έχει βρει για 150 χρόνια κατανάλωση και το Ισραήλ για 600 χρόνια, τον κύριο Ισραήλ. 600 χρόνια κατανάλωση φυσικού αερίου. Αν αναρωτιέστε πώς πηγαίνει, να ξέρετε ότι το κοίτασμα Ταμάρ και το κοίτασμα Λεβιάθαν έχουν αξιοποιηθεί το ένα σε 4 χρόνια και το άλλο σε 22 μήνες. Για φυσικό αέριο, για ποιο λόγο, γιατί αυτό που δεν είπαμε και το λέω και στον κύριο Κύριο, θα ήταν καλό να είναι γραμμένο, υπάρχει ο ενεργειακός οδικός χάρτης 2020-2050. Και θα ήταν καλό να είναι γραμμένο, τουλάχιστον στα πρακτικά, το άρθρο 76 και το άρθρο 77, τα οποία προβλέπουν ότι πρέπει να κάνουμε εξόρυξη από αυτόχθονες πηγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αλλιώς κάθε φορά ξοδεύουμε με αυτά που αγοράζουμε. Εδώ λοιπόν κοντά στην Κρήτη, κάτω, θυμάστε ότι τώρα έχουμε δύο περιοχές και μ' άρεσε πολύ οι δύο αναφορές που κάνατε στον κύριο Σταθάκη, γιατί είναι αυτός που άνοιξε τις δύο περιοχές όπου θα έχουμε τα αποτελέσματα στις 2 Μαρτίου. Για να μην μπερδευόμαστε και όσοι δεν το ξέρουν, ExxonMobil, Total και ελληνικά πετρέλαια. Άρα αν σας μπερδεύει το ελληνικά πετρέλαια, μάλλον θα το ονομάσουμε σιγά σιγά ελληνικά αέρια. Αυτά εδώ θα συνδεθούν με την Κρήτη. Το πρώτο ερώτημα είναι, θα συνεχίζει η Κρήτη να καίει πετρέλαιο ενώ θα έχουμε παραγωγή φυσικού αερίου? Δεύτερο ερώτημα που έχει σχέση και με το πρόγραμμα και με την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι αρκετά έξυπνη να καταλάβει ότι το φυσικό αέριο, άμα είναι μόνο για ρεύμα, είναι μεγάλο κόστος η μετατροπή. Αν είναι για θέρμανση, άρα με δίκτυο φυσικού αερίου, θα είναι εντελώς ηλίθιο να παράγουμε φυσικό αέριο, να το μετατρέπουμε σε ρεύμα για να θερμάνουμε όπως το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί
Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Το άλλο που ξεχνάμε από ό,τι φαίνεται είναι το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράσινη ενέργεια. Όταν μιλάμε για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, να ξέρετε ότι η Γερμανία έχει 11 πυρηνικούς αντιδραστήρες που θα τελειώσει το 2020. Η Γαλλία έχει 54 και δεν θα τους κλείσει. Το γεγονός ότι είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με το καλώδιο Γκρίτα είναι αυτό που μας επιτρέπει να προβλέψουμε το εξής, ότι όλος αυτός ο άξονας θα είναι σημαντικός γιατί θα μπορούμε να το πουλάμε. Γιατί εγώ δεν το άκουσα αυτό. Θα καλό να το πούμε αυτό. Αν νομίζετε ότι οι χώρες θα έχουν ωφέλη, δεν θα έχουν ωφέλη επειδή θα το καταναλώνουμε μόνοι μαζί. Είναι ότι οι τρεις χώρες μαζί θα μπορούν να πουλάνε πολύ πιο πάνω, δηλαδή η Δυτική Ευρώπη. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ξεχάσαμε ότι όταν έχετε παραγωγή ενέργειας, πρέπει κάπου να υπάρχει καταναλωτής. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η Κρήτη δεν φτάνει. Ούτε η Κύπρος φτάνει. Η Κύπρος συνολικά είναι 1,4 γιγαβάτ. Το καλό όταν θα είναι σε 2 γιγαβάτ, θα προσφέρει περισσότερο από αυτό που κάνει όλη η Κρήτη, όλη η Κύπρος. Το άλλο που άκουσα για το θέμα της ΑΟΣ, δεν μπορώ να κρατηθώ, δεν φταίτε εσείς, επειδή ασχολούμαι με αυτά, δεν υπάρχει καμία αποφυγή από ΑΟΣ. Μην τα παρερμηνεύετε. Άρα αυτή την περίοδο θα σας το δείξω για να μπορώ να πω ότι έβαλε και το δάχτυλο εκεί, εγώ ασχολούμαι με αυτά. Εδώ, αυτό το σημείο και το σημείο ζώνης επαφής που βλέπετε για το καλώδιο θα είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που θα περνάει και ο αγωγός εις μέτρα. Για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι η Κύπρος και η Ελλάδα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος δεν ανήκει. Άμα περάσει από την Αίγυπτο πρέπει να πληρώνουμε και την Αίγυπτο. Όταν μένουμε εντός κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα PCR αυτά είναι όλα χαρούμενοι κτλ. Άρα αυτό είναι το ξεκάθαρο. Να ξέρετε ότι σε κάποια φάση είχαμε το project να περάσουμε λίγο πιο κάτω για να αποφύγουμε τα προβλήματα με την Τουρκία. Όχι για το καλώδιο, για τον αγωγό. Τελικά να ξέρετε ότι πιο κάτω είναι πιο δύσκολο ο αγωγός. Άρα το ξαναβάζουμε εκεί που πρέπει και αυτή την περίοδο θα κάνουμε μια τριπλή συμφωνία. Άρα να ξέρετε, και ελπίζω η τριπλή συμφωνία θα δείτε ότι θα είναι τελειωμένη πριν γίνει το καλώδιο. Αλλά θα μπορείτε επιτέλους να βάζετε χάρτες που να είναι γραμμένα ποια είναι τα επίσημα. Γιατί προς το παρόν, για όσους δεν το ξέρουν, επίσημα έχουμε αυτό, επίσημα έχουμε αυτό, σχεδόν επίσημα έχουμε αυτό και ένα επίσημο με την Ιταλία. Όλα αυτά που βλέπετε είναι απλώς αυτά που ζωγραφίζουμε εμείς, απλώς είναι το μέλλον. Θα κάνουμε συμφωνία με την Αίγυπτο, με την Κύπρο και η Κύπρος με την Αίγυπτο θα κάνει επέκταση. Το άλλο που θα ήταν καλό, το δίνω σαν συμβουλή στο Ευρωάζια, ρε παιδιά, βάλτε και το Ευρωάφρικα. Το ξέρω ότι μάλλον προωθείτε μόνο το ένα, σοβαρό, αλλά μετά θα κάνετε και το άλλο. Τι εννοώ, ο κύριος που ρωτούσε για το Ισραήλ. Να ξέρετε ότι εδώ θα υπάρχει ένα άλλο καλό. Το ξέρετε, το Ευρωάφρικα, το ξέρετε το. Το ηλιοθερμικό της Σαχάρα. Όχι. Είστε τεχνικός, μην μπερδεύεσαι. Εδώ. Θα είναι ακριβώς το ίδιο καλώδιο, το οποίο θα πηγαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και είναι πολύ θετική η Αίγυπτος και θα δείτε ότι θα προχωρήσει πολύ γρήγορα για ένα πολύ απλό λόγο, είναι μόνο μια γραμμή. Και προσέξτε, αυτό το καλώδιο δεν μπορεί να είναι PCI όπως το άλλο, διότι είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι διασυνοριακό. Αυτό το καλώδιο θα μεταφέρει την ενέργεια της Αιγύπτου πάνω στο ίδιο καλώδιο. Δηλαδή το καλώδιο που έχετε ζωγραφίσει μεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης θα φέρνει και το ρεύμα και από την Αίγυπτο. Γιατί να μην το λέμε. Ωραία. Άρα αφού θα το λέμε... Τον East Med λέτε τώρα και τώρα. Όχι. Εγώ σας λέω τώρα για το Ευρωάφρικα. Ο Ευρωάφρικα... Το 2 γιγαβάτι. Ευρωάφρικα θα είναι ακριβώς όπως είναι ο Ευρωάζια. Εντάξει. Άρα έχουμε Ευρωάφρικα, Ευρωάζια και East Med. Και όλα αυτά θα περνάνε από εκεί. Άρα λέω απλώς ότι είναι καλό να ενημερωθούμε, αλλά σας παρακαλώ πάλι για την εταιρεία, μην μπερδεύεστε με τα τοπικά, γιατί το είπε πολύ καλά ο αντιπεριφερειάρχης. Μερικές φορές ξεχνώντας τις λεπτομέρειες, επειδή έχουμε ένα μεγάλο έργο, λέω θα γίνει. Εδώ επειδή τους κριτικούς τους ξέρω, είναι στις λεπτομέρειες που το παλεύουν, άρα άμα δεν τους αρέσει ένα πράγμα, θα πρέπει να περάσει δορυφορικά το καλώδιο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Άρα
κάντε κάτι έτσι ώστε να πάτε πιο συχνά, γιατί εγώ αυτό που άκουσα είναι πολλές συζητήσεις, και το λέω για τον δύο μεσολαβητή, πολλές συζητήσεις για τον ΑΔΜΙΕ, μπορεί όντως ο ΑΔΜΙΕ να μην πήγε, αλλά εσείς να πάτε. Εντάξει, θέμα είναι, εγώ θα δω και από κοντά, γιατί τους ξέρω και τοπικά, θα είμαι και εγώ να δω τι γίνεται, αλλά σας παρακαλώ μην ακούμε πράγματα του τύπου αυτό είναι πιο ακριβό, να μην φαίνεται ούτε οπτικά και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι για το τεράστιο έργο που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.